Για να δούμε, καλησπέρα σας, σε ποια φάση αρχικά της επιχείρησης βρισκόμαστε, η οποία επιχείρηση εκτιλήσεται υπό μία ακόμη δυσκολία επιπλέον. Επιδεινώθηκε ο καιρός, από τις 7 ξεκίνησε να βρέχει. Να μας δώσετε μία εικόνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Όντως, κατά τις 7 η ώρα ξεκίνησε μία έντονη βροχόπτωση, ευτυχώς κράτησε λίγη ώρα, τώρα έχει σταματήσει. Αλλά έχει σταματήσει και η μεταφορά των ανθρώπων από το σκάφος που βρίσκεται πίσω από μένα, στο λιμάνι, προς το Σαμαριά. Είχαν μεταφερθεί, είχαν γίνει 4 δρομολόγια από τα λεωφορεία που είχε φέρει το λιμενικό εδώ πέρα για τη μεταφορά τους. Περίπου 180, ίσως 200 άτομα έχουν μεταφερθεί και τα υπόλοιπα αρνούνται προς το παρόν να κατέβουν από το καράβι. Αρνούνται, άρα σε αυτή την περίπτωση... Τι θα γίνει, κύριε Περάκη? Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι διαδικασίες που γίνονται σε αυτή τη περίπτωση. Απλώς οι άνθρωποι αρνούνται να κατέβουν. Έχει σταματήσει η διαδικασία. Περιμένουν εδώ πέρα. Γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι Σύριοι και κάποιοι Αιγύπτιοι εδώ πέρα που μένουν στην περιοχή και κάνουν τους μεταφραστές μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονται στο σκάφος και των αρχών εδώ πέρα. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Μάλιστα. Τώρα η ΑΝΕΝΔΙΚ προθυμοποιήθηκε και παραχώρησε το πλοίο για τη φιλοξενία των ανθρώπων, αλλά και να μεταφερθούν όλοι οι άνθρωποι εκεί, δεν χωρούν στο εσωτερικό του πλοίου, σωστά? Δηλαδή μέσα στον κλειστό χώρο, από όσο ξέρω, μάξιμουμ να φιλοξενηθούν 100 άτομα. Οι υπόλοιποι σε αυτή την περίπτωση... Ξαναδείτε, είναι ένα οχηματαγωγό παντόφλα αυτά που λένε, που κάνουν το δρομολόγιο μεταξύ Παλιόχωρας, χώρας Φακίων, Αγίας Ρουμέλης και στο νησί της Γάβδου. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος για να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι προσωρινά μέχρι να δούμε τι θα τους κάνουμε. Ο Δήμος δεν διαθέτει χώρους. Δεν υπάρχουν και χώροι έτσι μεγάλοι που να μπορούν να φιλοξενήσουν 500 άτομα. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει αύριο. Τώρα έχουμε την ενέργεια. Άρα για την ώρα αυτό που ξέρετε κι εσείς είναι ότι η προσωρινή φιλοξενία θα γίνει στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Δεν γνωρίζετε αν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική ή αύριο για παράδειγμα τι θα ακολουθήσει? Δεν υπάρχει εδώ πέρα στην περιοχή κανείς χώρος που να μπορεί να φιλοξενήσει μαζεμένους 500 ανθρώπους. Οι χώροι που διαθέτει ο Δήμος είναι κάποιες αίθουσες σχετικά μικρές, εκεί που είχαν φιλοξενηθεί την προηγούμενη φορά 70 μετανάστες. Mm-hmm. Χωράνε, δεν χωράνε. Άντε να χωρέσουν 100 παραπάνω, δεν χωράνε. Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι χώροι. Μάλιστα, δεν υπάρχουν και τουαλέτες στο σκάφος αρκετές. Αναγκαστήκαμε και φέραμε χημικές τουαλέτες. Έχουμε τοποθετήσει έξω από το σκάφος. Mm-hmm. Μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες για το πού θα μεταφερθούν, θεωρώ ότι προς το παρόν θα μείνουν εκεί πέρα. Ελπίζουμε αύριο να υπάρξει κάποια καλύτερη εξέλιξη και να μεταφερθούν σε ένα χώρο καταρχήν πιο ασφαλές, γιατί από άποψη βροχής τουλάχιστον το σκάφος είναι σχετικά ανοιχτό. Δεν έχει κλειστούς χώρους, αλλά οι περισσότεροι είναι ανοιχτοί. Γιατί είναι... Ναι, γι' αυτό σας έδεσα και το ερώτημα. Γνωρίζετε πόσα παιδιά υπάρχουν μεταξύ αυτών και ενδεχομένως ηλικίες? Από ό,τι κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουν κατεβεί. Οι γυναίκες και τα παιδιά βρίσκονται ακόμα στο σκάφος μέσα. Από ό,τι συζητείτε από τους μεταφραστές εδώ πέρα, περίπου 50 παιδιά πρέπει να είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, όντως είναι έτσι όπως τα λέτε. Μιλάμε για μια επιχείρηση με πολύ μεγάλες προκλήσεις. Σηκώνεται το βάρος της φιλοξενίας 500 ανθρώπων και δεν έχουμε καταγράψει κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο Κρήτης. Έχετε κάποια στήριξη από το αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή λαμβάνετε κάποια ενίσχυση? Αν εννοείται οικονομική ενίσχυση... Αυτή τη στιγμή όχι, δεν λαμβάνουμε κάποια, δεν είναι θέμα. Δεν λαμβάνουμε κάποια ενίσχυση. Υπήρξε μόνο το πρωί μια επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής. Συζητήσαμε κάποια θέματα σχετικά με το πώς μπορούν να τακτοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Υπήρξε μια επικοινωνία με την Αντιπεριφέρεια Χανία με τον κύριο Καλογερή, πάλι σε θέματα διαδικαστικά. Και τα υπόλοιπα πράγματα είμαστε σε επικοινωνία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων και με την αστυνομία. Και προσπαθούμε από κοινού να λύσουμε τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται. Αυτή τη στιγμή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εθελοντές και την πολιτική προστασία εδώ της περιοχής και τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος ήρθε από τα Χανιά και από την Κίσαμο, αλλά και τους εθελοντές που βρίσκονται εδώ πέρα, τόσο από διάφορους συλλόγους, που έχουν συνδράμει και αυτή τη στιγμή μαγειρεύουμε περίπου 500 μερίδες φαγητό.
Τους πήγαμε νερό εμφιαλωμένο, κρουασάν, και το πρωί, δηλαδή το μεσημέρι που πιάσανε, και το απόγευμα τους πήγαμε κάποια λίγα πράγματα για να φάνε. Τώρα ετοιμάζουμε το φαγητό. Και είπα τη αμρωστία, όμως οφείλουμε να αναφέρουμε ότι έστειλε και φαγητό τώρα. Είναι και τα άτομα που είναι από το λιμενικό εδώ πέρα και από την αστυνομία από το πρωί. Εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Κάποια άλλη βοήθεια όμως, όχι, δεν υπάρχει. Επειδή ωστόσο, αν δούμε τη γενική εικόνα, δεν είναι η πρώτη φορά που καλείστε να διαχειριστείτε μια τέτοια κατάσταση. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει η πρόβλεψη για έναν οργανωμένο χώρο, ο οποίος θα εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό? Κοιτάξτε, να δείτε, ένα νησί στο επίπεδο της Κρήτης σίγουρα θα έπρεπε να είχε ένα, αν όχι δύο χώρους, οργανωμένους για αυτές τις περιπτώσεις. Τα λιμάνια τα οποία αποβιβάζονται οι άνθρωποι αυτοί, αν κάτι συμβεί, γιατί αυτοί θέλουν, από ό,τι φωνάζουν και τώρα, θέλουν να συνεχίσουν για την Ιταλία. Γι' αυτό και δεν θέλουν να κατέβουν από το σκάφος. Λένε Ιταλία, Ιταλία. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοια πράγματα και το σκάφος μένει ακυβέρνητο και πρέπει να ρημουργηθεί σε κάποιο λιμάνι, θεωρώ ότι η συντεταγμένη πολιτεία θα έπρεπε να είχε μεριμνήσει και να υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος, ώστε να μπορούν να φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι για όσες μέρες χρειάζονται και να τους παρέχονται τα στοιχειώδη. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα κάνουμε άλματα, έτσι, κινήσεις, αυτές οι κινήσεις που γίνονται. Καλώς ή κακώς προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά που θα έπρεπε να ήταν, αν θέλετε, προγραμματισμένα, οργανωμένα, από τη στιγμή που γνωρίζουμε τις ροές των μεταναστών που περνάνε και από τα νότια της Κρήτης, ενδεχομένως και από τα βόρεια.